γραφεία της επιχείρησής του, θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που το τελευταίο διάστημα έχει δημοσιευθεί, είναι πλέον γνωστό ότι ενδιαφέρεται στο να ακολουθήσει, στο να συνεχίσει αυτή την πορεία του Παναγιαλίου, αγοράζοντας ή δεν ξέρω με κάποιο άλλο τρόπο, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις μετοχές που έχει ο κύριος Αντώνης Ρέλας μέχρι στιγμή στην ΠΑΕ Παναγιάλιος. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Παύλο Αποστολόπλο. Κύριε Αποστολόπλο, καλή σας ημέρα από το Ράδιο Αίγιο. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την συνομιλία αυτή που θα έχουμε όσον αφορά τη μελανόλευκη ομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας κάνοντας την πιο απλή ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε πλέον να κάνετε πραγματικότητα, να κάνετε πράξη το ενδιαφέρον σας ώστε να εμπλακείτε στα διοικητικά του Παναγιαλίου? Θεωρώ ότι είναι από τα πιο... Καταρχήν ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είναι απλό, πιστεύω ότι είναι η πιο ιστορική ομάδα για μας, που πρέπει κάποιος τελικά να τον κόσμο να το σηκώσει και λίγο πιο ψηλά και την ομάδα πιο ψηλά, να συνεχίσουμε το έργο δηλαδή που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που ήδη είναι εκεί και με πάρα πολύ καλό τρόπο το κάνουν. Απλώς να δώσουμε εμείς ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθειά τους και να φτάσουμε την ομάδα κάπου. Απλό είναι το πράγμα, δεν είναι τίποτα. Αυτός ο σύλλογος πραγματικά αξίζει τον κόπο και για τον κόσμο και για την ιστορία του να είναι πιο ψηλά. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπλε, από πότε έχετε ξεκινήσει να ενδιαφερόσαστε ώστε να εμπλακείτε σαν δίκαιο του Παναγιαλίου? Παρακολουθείτε την ομάδα και από κοντά όσο μπορείτε, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και μέσα από τα γήπεδα? Και πότε είπατε ότι εγώ πλέον ενδιαφέρομαι να πάω να ασχοληθώ με τον Παναγιαλίου? Την ομάδα την χρόνια, εγώ έχω, δεν είμαι άγνωστη στην περιοχή, έχω και εξωγικές κατοικίες εκεί. Την ομάδα την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Απλώς τώρα πιστεύω ότι τώρα χρειάζεται κάποιους ανθρώπους να την τραβήξουν από το χέρι και να την πάρουν λίγο πιο ψηλά. Πολλοί κόσμοι μπορεί όταν στο άκουσμα του ονόματός σας, Παύλος Αποστολόπουλος, μπορεί να μην γνωρίζει πολλά πράγματα. Μπορούμε έτσι να δώσουμε μία πρώτη εικόνα ποιος είναι ο κύριος Παύλος Αποστολόπουλος στο φίλο του κόσμου του Παναγιαλίου, που ξέρετε ότι αποτελεί. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια ομάδα επιχειρηματιών, το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε μια προσπάθεια κάποιους ανθρώπους που εύλογα και εμείς ευχαριστούμε και τους ανθρώπους αυτούς που είναι ήδη στην ομάδα και αυτά που έχουν προσφέρει και να συνεχίσουμε αυτό που έχουν κάνει οι ίδιοι που αυτή τη στιγμή ίσως να έχουν κολλήσει, να μην μπορούν να συνεχίσουν αυτό το έργο. Μάλιστα. Αλλά δεν μειώνουμε καμία προσπάθεια κανέναν ανθρώπο από αυτό που είναι μπλέκονται στην ΠΑΕ. Μάλιστα. Κύριε Παστολόπλε, σε χαλεπούς καιρούς, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην κοινωνία μας γενικότερα και τα ζούμε όλοι μας έτσι και προσωπικά και συνολικά, το να αποφασίσει να επενδύσει, όχι μόνο στο πλέον, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα λόγια του Γιώργου Τιχελάκη που είχε πει ότι ο πρόεδρος, ο ένας, ο οποίος θα βάζει τα λεφτά, έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό. Και το είχε πει τότε τα χρόνια που ακόμα υπήρχαν χρήματα στην Ελλάδα. Ένας δεν μπορεί να κάνει τέτοια. Είσαστε τώρα λοιπόν ουσιαστικά ένα όμιλο επιχειρηματιών. Είμαστε μια ομάδα που. Τέσσερα άτομα τα οποία θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν είναι τίποτα σύνθετο. Αυτό που σας έκανε. Απλώς να υπάρχει ένα σοβαρό ενδιαφέρον και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Ένα ενδιαφέρον το οποίο όμως νομίζω το έχει καταθέσει πλέον στον κύριο Αντώνη Ρέλα. Βρεθήκατε την Κυριακή στο γήπεδο της Ελευσίνας με τον Ψηνιακό. Είχατε και μια πρώτη από κοντά συνομιλία με τον κύριο Ρέλα. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση ή ακόμα δεν έχουν. Δεν μπορεί να έχει μια ενημέρωση. Αυτό θα είναι μέχρι τέλος της εβδομάδος που θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Πιστεύω ότι είμαστε καλό δρόμο. Ό,τι δυσκολία και να έχει γίνει, είμαστε καλό δρόμο. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Επομένως, θα έχει αίσιο τέλος όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Αυτό το στοιχείο που σας έκανε να πάτε με τον Παναγιάλιο, θα μπορούσατε νομίζω να είσαστε και σε κάποια άλλα σωματεία. Ναι. Είναι ότι ο Παναγιάλιος, εκτός από ότι είναι μια ομάδα που από πίσω της έχει πολύ κόσμο, είτε μέσα στο Αίγιο είτε εκτός, και εσείς το ζήσατε από κοντά και στην Ελευσίνα, έτσι, βλέποντας κόσμο του Παναγιαλίου, είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει την αδειοδότηση, δεν οφείλει στο δημόσιο πλέον τα ποσά που οφείλουν κάποιες ομάδες και αυτό σας έκανε και το έρισμα. Δεν θέλω να πω σε κάποιες λεπτομέρειες. Το ενδιαφέρον μας σε εμάς είναι σταθερό. Δεν θέλω να πω σε τι λεπτομέρειες. Αυτά ανήκουν σε κάποιους άλλους ανθρώπους που μας έχουν δώσει τα στοιχεία. Θεωρώ ότι υπάρχει
υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει διοίκηση, υπάρχει δικό συμβούλιο. Εμείς απλώς θα βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων και πιστεύω ότι θα έχει ένα αίσιο τέλος μέχρι τέλος της εβδομάδας. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπλε, αυτό το φετινό πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, όπως όλοι το γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ προβληματικό με αποχωρήσεις και οτιδήποτε άλλες ομάδες. Θεωρείτε ότι αγωνιστικά καταρχάς σας φοβίζει ότι ο Παναγιάλιος μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, στο επόμενο πρωτάθλημα στη Β' κατηγορία? Όχι, όχι. Αν το πίστευα αυτό, δεν θα είχα εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Όχι εγώ, όλη η ομάδα. Μάλιστα. Γενικώς, το να επενδύσουμε, το να επενδύει κάποιος τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εσείς το θεωρείτε ότι είναι μεγάλο ρίσκο, ή είναι κάποιος το λένε, το θεωρούν ότι μπορεί να είναι εισαγωγικά τρελός, ξέρω εγώ, που πάει να επενδύσει, όχι μόνο εσείς, και άλλοι παράγοντες, άλλες ομάδες, το να επενδύουν στις ομάδες ελληνικές? Επειδή μου είπατε πριν από λίγο ότι οι ομάδες με αποχωρήσεις από τη Β' Εθνική, αν κάποιος θέλει να μείνει στη Β' Εθνική, θεωρώ ότι υπάρχει μια τρύπα και πετάει τα χρήματά του. Αν θέλει να φάει την ομάδα πιο ψηλά και να την ανεβάσει ένα σκαλοπάτι παραπάνω, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο αυτή η ομάδα Πανεγιάλιος να επενδύσει πάνω της. Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ξέρω εγώ, να πείτε έτσι δύο πράγματα στον κόσμο του Αιγαίου όσον αφορά την ομάδα? Να είναι αισιόδοξο και να στηρίζει την ομάδα αυτή που αγαπάει, η ομάδα της καρδιάς του, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι, με την ομάδα έχουν πάρα πολύ δέσιμο και καλά κάνουν. Και όποιος και να είναι, ή εγώ ή οποιοδήποτε να ήταν, πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν έχει σημασία τα πρόσωπα, αλλάζουν. Να είναι δίπλα στην ομάδα και θα δικαιωθεί ο κόσμος, γιατί πραγματικά και το έχει ανάγκη και η ομάδα τους χρειάζεται. Μάλιστα. Την Παρασκευή θα είσαστε στη Ριζούπολη με Τράπολωνα? Ναι, είμαι από εδώ και πέρα, θα είμαι σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε λοιπόν, κύριε Αποστολόπλε, δηλαδή να περιμένουν πρώτον να ακυρωθούν οι οποιασδήποτε επαφές έχετε με τον κύριο Τονιρέλα όσον αφορά το θέμα των μετοχών. Και από τη δική σας την πλευρά, μου δείχνετε ότι είσαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι τελικά αυτό που θέλετε και επιθυμείτε να γίνει. Δηλαδή να έρθει ο Παναγιάλιος πλέον να λειτουργήσει κάτω από τη δική σας τη φιλοσοφία. Θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να ακυρωθεί με αίσιο τρόπο για την ομάδα? Όταν μια ομάδα έχει αυτό το κοινό και την αγάπη του κόσμου, οι ομάδες αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι μαζί. Μάλιστα. Και πιστεύετε πλέον ότι, ίσως να πούμε και γενικότερα, μιλάω για το ποδόσφαιρο, πιστεύετε πλέον ότι μπαίνουμε σε εποχές που οι ομάδες πλέον που δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα τρίπτυχο κόσμου καλής διοικητικής λειτουργίας χωρίς οικονομικά προβλήματα και να έχουν και τις αντιδοτήσεις, είναι αυτές τελικά που μπορεί να παραμείνουν ζωντανές στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και από τον κύριο Κοντονή, ο οποίος άλλος είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, και να μείνουν οι υγιείς ομάδες με υγιείς ανθρώπους. Γιατί αυτό λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω μέχρι εδώ αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι είσαστε πλέον σε συνεχές επαφές ώστε να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία με τον κύριο Αντώνη Ρέλα. Ευχή προσωπική δική μου, αλλά πιστεύω και όλων των φιλάθλων του Παναγιαλίου, είναι όλα να πάνε καλά. Αυτό που έχετε σχεδιάσει εσείς για την μελανόλευκη ομάδα να πάει θετικά η συμφωνία σας με τον κύριο Αντώνη Ρέλα και να, όπως μου είπατε και στη συνομιλία μας, είσαστε ένας άνθρωπος που μαζί με τους συνεργάτες σας θέλετε να συνεχίσετε αυτό το έργο, αυτή την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια η προηγούμενη διοίκηση, τον κύριο Αντώνη Ρέλα. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπλε, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη μικρή συνομιλία που είχαμε. Αν όλα πάνε καλά, νομίζω θα έχουμε το χρόνο να μιλάμε ακόμα περισσότερο πλέον για το μέλλον της ιδιωτικής ομάδος. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και καλά νέα όσον αφορά και πριν από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη, ίσως και λίγο παραπέρα δηλαδή. Αν και πάμε και 2-3 μέρες πιο πίσω, αν δεν τρέχει, δεν χαλώσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπλε. Καλή σας ημέρα. Yeah.